ένα όχημα 4:20 το πρωί. Μάλιστα. Στον παραλιακό δρόμο τη Όνεργα Πέγια Πάφου, ούκαρε κυριολεκτικά χρησιμοποιώντα την όπιστη ταχύτητα σε κατάστημα, σπάζοντα την μεταλλική είσοδο και ακολούθω την γυάλινη προσθήκη του καταστήματο για να ληστεύσει το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να πούμε ότι χθες το βράδυ είχαμε ακόμη μια περίπτωση όπου η αστυνομία έτρεχε και δεν προλάβαινε. Καταδίωξη ενός αυτοκινήτου και πυροβολισμού για να χρειαστεί να κινητοποιηθεί και εν τέλει να συλληφθεί ένας νεαρός 20 ετών. Όμως εδώ, σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το σκότος, 4:20 επαναλαμβάνω το πρωί, χρησιμοποίησαν όχημα το οποίο πιθανόν να είναι κλεμμένο, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Μονοκάμπινο τύπου ημιφορτηγό. Πήγαν στο κατάστημα, ένα άτομο κινήθηκε προς την ταμιακή μηχανή. Δεν βρήκε τίποτα. Φαίνεται και καταγράφεται και από το πιστοκύκλωμα παρακολούθησης. Έφτασε στην ταμιακή μηχανή φορώντας το κούλα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει χρήματα. Δεν βρήκε τίποτα και επέστρεψε. Βγήκε έξω όπου τον περίμενε αυτοκίνητο με άλλα 2-3 άτομα. Οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, οι οποίοι διαμένουν ακριβώς από πάνω σε διαμέρισμα, αντελήφθηκαν το περιστατικό. Βγήκαν έξω, άρχισαν φωνές. Πέταξαν μάλιστα και μια καρέκλα προς τον δράστη στην προσπάθειά τους να τον αναγκάσει να κρατήσει σε φυγή. Και τελικά έτσι και έγινε. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε μάρτυρες σε ένα περιστατικό με την αστυνομία να έχει δεμένα τα χέρια. Η επαρχία Πάφου έχει 90 αστυνομικούς λιγότερους από τις πραγματικές της ανάγκες. Εδώ και 3-4 χρόνια, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, σε υψήφιο αριθμό ανταποκρίσεων, έχω τονίσει το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει στην αστυνομική διεύθυνση ΠΑΠΟ. Η κυσόνεργα στην οποία βρίσκεται το σούπερ μάρκετ είναι υπό την εποπτεία του αστυνομικού σταθμού Πέγιας. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αστυνομικοί στην Πέγια βάζουν λουκέτσο, κλείνουν τον αστυνομικό σταθμό και αναγκάζονται να πάνε σε ένα περιστατικό όπου έχουν κληθεί για να παρέχουν βοήθεια σε πολίτες. Είτε αυτό είναι ένα τροχαίο ατύχημα, είτε είναι μια απόπειρα ληστείας, όπως είχαμε, όπως πολύ καλά μπορείτε να δείτε, είχαμε χθες το βράδυ. Δηλαδή χθες η ώρα 4:30, 5 παρά, όταν ο αστυνομικός έφυγε από την Πέγια, κλείδωσε τον σταθμό. Το λέω, κάνω και κινήσεις για να είναι χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση και γι' αυτό δεν οφείλεται η αστυνομική διεύθυνση ΠΑΦΟΥ. Η υπουργός, ο αρχηγός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις για τη στελέχωση του αστυνομικού σταθμού, πρέπει να αντιληφθούν ότι η ΠΑΦΟΣ δεν είναι η ίδια ΠΑΦΟΣ που ήταν το 1980. Σωστό. Οι ανάγκες είναι περισσότερες σίγουρα. Είναι έτσι. Από ό,τι είχαμε πριν 10 χρόνια. Έχεις δίκιο. Είναι, Αντρέα, μια κατάσταση. Ο κόσμος είναι καζάνι που βράζει. Του φταίνε τα ρούχα του και δικαιολογημένα. Του φταίνει οι δημοσιογράφοι. Του φταίνει η πολιτική. Του φταίει η αστυνομία. Και στο τέλος, πολύ φοβάμαι ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, θα υπάρχουν περιστατικά αναρχίας. Δεν γίνεται να έρχεται ένας αστυνομικός από τη Λεμεσό να εκπαιδεύεται να μένει εδώ 6, 7, 8 χρόνια, να μαθαίνει τη δουλειά και να πηγαίνει πίσω να συνεχίσει τη θητεία του στη Λεμεσό για αρφαβήτα λόγους, δικαιολογημένα λέω εγώ πολλές φορές, γιατί αν είναι από τη Μουτσαγιάκα και έρχεται να πάει στην πόλη Χρυσοχούς, θέλει μια μισή ώρα. Έρχονται εδώ, μαθαίνουν τη δουλειά, επιστρέφουν στη βάση τους μια μεγάλη μερίδα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι να φωνάζουν, δεν το συζητάμε τώρα, έχουν δίκιο. Στέλνουν τους δόκιμους αστυνομικούς, που και αυτοί μέχρι να μάθουν τη δουλειά, στο τέλος δεν έχουμε. Έχεις δίκιο. Την αστυνόμευση που πρέπει να έχουν. Μήπως τα πράγματα είναι καλύτερα στο νοσοκομείο, ούτε εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι γενικότερα. Πολύ sorry, boss. Να πω ακόμη κάτι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση. Ναι. Πριν 2 μέρες φωνάζαμε ότι δεν έχουμε προσωπικό στα νοσοκομεία. Ότι κλείνει το ΤΑΕΦ. Τώρα φωνάζουμε ότι δεν έχουμε αστυνομία. Ειλικρινά διερωτούμε αν η ΠΑΦΟΣ είναι μέρος της υπόλοιπης Κύπρου ή αν είναι ένα ξεχωριστό
κρατήδιο απομονωμένο και μακριά από το έλεος του Θεού. Ας τα βλέπουν οι αρμόδιοι αυτά, αυτοί που ευθύνονται για τη λειτουργία του κράτους. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ λογικά αυτά τα θέματα που βάζεις. Γιατί ο κόσμος πραγματικά αγαπάει. Ο Μαρίος όμως δεν τα λέει για πρώτη φορά αυτά. Τα λέει πολλά χρόνια. Τα λέει εδώ και χρόνια, τα καταλαμβάνει συνεχώς. Και όχι με μεγάλα περιστατικά μόνο, αλλά με κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και σας το που λέω, ότι ο κόσμος είχε αγανακτήσει εκεί, έτσι. Το συζητάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ευχαριστώ τον Μάριο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πολλήπλευρα. Μαρία μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα στη Λάρνακα και την Ειρήνη Αντωνίου.